Κοιτάξτε, το να μοιραζόμαστε τη φτώχεια μας δεν δίνει λύσεις. Μια πολυτεχνικογένεια τα 1200 ευρώ που δεν φτάνουν ούτε για να περάσουν καλά τις γιορτές τους. Το θέμα είναι να βρεθούν τέτοιες συνθήκες, να δημιουργηθούν τέτοιες συνθήκες ώστε να βρεθούν δουλειές και να μπορούν οι ανθρώποι να ζουν τις οικογένειές τους αξιοπρεπώς. Δουλειές με μισθούς αξιοπρέπειας, μόνιμες. Δυστυχώς το κοινωνικό μέρισμα, επαναλαμβάνω, δεν λύνει το πρόβλημα. Απλά έτσι βοηθάει, αποτελεί ένα χαρτζιλίκι για να λύσει κάποια μικροπροβλήματα. Οι συγκεκριμένες οικογένειες θέλουν άλλου είδους στήριξη. Από την εικόνα που έχετε, κύριε Βοριά, μέχρι και αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, είναι περισσότεροι αυτοί οι οποίοι προχώρησαν στην υποβολή της συγκεκριμένης αίτησης διαδικτυακά? Δηλαδή το ενδιαφέρον είναι περισσότερο σχέση με πέρυσι? Κοιτάξτε, οι πληροφορίες μου λένε ότι οι περισσότερες είναι αυτές που απορριφθήκαν σε σχέση με πέρσι. Γιατί συνολικά μπορεί να είναι σχεδόν ίδιες με πέρσι, αλλά οι αιτήσεις που έχουν ήδη απορριφθεί, να καταλάβετε, ξεπερνούν το 40% από ό,τι γνωρίζουμε των συνολικών αιτήσεων. Για ποιους λόγους, κύριε Βοριά? Κοιτάξτε, οι λόγοι και τα κριτήρια ίσως να είναι αυστηρά, ίσως να είναι εισοδηματικά, να είναι οικογενειακή κατάσταση, να είναι μια σειρά, τέλος πάντων, λόγων τα οποία η κυβέρνηση έκρινε ότι πρέπει να απορριφθούν οι συγκεκριμένες αιτήσεις. Μήπως λένε κάποιοι, πάμε να υποβάλουμε την αίτηση και που ξέρεις μπορεί να σταθούμε τυχεροί και που ξέρεις μπορεί να πάρω το επίδομα? Μπορεί να συμβαίνει και αυτό, μπορεί να συμβαίνει. Ωστόσο όμως, επαναλαμβάνω, οι αιτήσεις που απορρίφθονται είναι πολύ περισσότερες. Το θέμα όμως είναι, τα προβλήματα είναι άλλα δυστυχώς. Και δεν λύνονται με το κοινωνικό μέρισμα. Πρέπει να υπάρξουν πολιτικές, το έχουμε ξαναπεί, να δημιουργήσουν συνθήκες ανάπτυξης, δημιουργία θέσεων καινούριων επιχειρήσεων με θέσεις εργασίας. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αλλά εντάξει, ας αρκεστούμε εντός εισαγωγικών στο πώς μπορούν να διαχειριστούν αυτές οι οικογένειες, αυτοί οι άνθρωποι, το κοινωνικό μέρισμα. Είναι κάποια χρήματα τα οποία, κακά τα ψέματα, κύριε Βοριά, πηγαίνουν στο τσέπι τους. Ναι, σίγουρα, αλλά όπως είπα, είναι κάποια χρήματα, γιατί τώρα τα 200 ευρώ ή τα 500 δεν λύνουν. Μια πολυτεχνικογένεια με 1200 ευρώ ίσα θα φτάσει μέσα στις γιορτές να λυθούν τα παιδιά, να έχουν ένα αξιοπρεπές, έτσι, κάποιο αξιοπρεπές γιορτές. Από εκεί και πέρα όμως, την επόμενη μέρα το πρόβλημα θα υπάρχει και πρέπει να σταθούμε όλοι σε αυτό το πρόβλημα και να λυθεί, ειδικά σε κάποιες πολυτεχνικές οικογένειες. Κύριε Βοριά, για να ανοίξω λίγο τη συζήτηση, οι έλεγχοι για το δώρο Χριστουγέννων πότε ξεκινούν? Κοιτάξτε, έλεγχοι, το δώρο του Χριστουγέννων ο εργοδότης ουσιαστικά μπορεί να το καταβάλει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν έτσι κάποια παραθυράκια που το επιτρέπουν αυτό. Σίγουρα όμως θα πρέπει να γίνει κατάθεση στην τράπεζα και ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε κρούσματα όπως είχαμε την προηγούμενη χρονιά, που φτάνανε μέχρι και στο σημείο να αναγκάζονται εργαζόμενοι να επιστρέφουν το δώρο Χριστουγέννων, αφού έχει κατατεθεί στην τράπεζα, να το επιστρέφουν πίσω. Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ αισχρό που γίνεται. Είχατε πολλές καταγγελίες πέρυσι, ειδικά το 2017-2018. Ναι, είχαμε πολλές καταγγελίες που υπήρξε και παρέμβαση του ίδιου του εισαγγελέα τότε, που είχε διατάξει ότι οτιδήποτε είναι να αντιμετωπιστεί πολύ αυστηρά. Έτσι φαντάζομαι και φέτος θα γίνει, και καλό είναι κάποιοι εργοδότες να είναι τυπικοί σε αυτές τις διαδικασίες, να μην προχωρήσουν έτσι σε κάποιες παράνομες, γιατί αυτή είναι παράνομη. Για το καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί πραγματικά οι συνέπειες θα είναι πολύ δυσάρεστες για αυτούς.